Με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, θα ήθελα να εκφράσω και την αλληλεγγύη μας στον αλβανικό λαό που δοκιμάζεται σκληρά μετά το μεγάλο καταστροφικό σεισμό, αλλά και τη συμπαράσταση στο δύσκολο αγώνα που έχει μπροστά του προκειμένου να σταθεί στα πόδια του. Μεγάλη είναι όμως και η δοκιμασία που περνάνε και εδώ στη χώρα μας χιλιάδες λαϊκές οικογένειες σε πάρα πολλές περιοχές, καθώς μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Από τη Χαλκιδική ως τη Ρόδο και από τη Θάσο στην Δυτική Αττική, την Κινέτα, οι καταστροφές είναι μεγάλες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ σοβαρά. Οι τηλεοπτικές εικόνες δεν αποτυπώνουν πάντα ολόκληρη την πραγματικότητα. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω ορισμένα από τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές που έχουν πληγεί. Για παράδειγμα, στη Χαλκιδική δεκάδες κατοικίες παραμένουν καλυμμένες με τόνους λάσπης. Δρόμοι έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σοβαρές βλάβες έχει υποστεί το δίκτυο ίδρευσης και ρεύματος. Η Ολυμπιάδα παραμένει χωρίς ρεύμα, νερό, οι επικοινωνίες είναι προβληματικές. Στη Θάσο, οι καταστροφές αφορούν κύρια υποδομές αλλά και περιουσίες, σπίτια, τουριστικές επιχειρήσεις σε αγροτικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Έχει καταστραφεί τμήμα του δρόμου και της γέφυρας στο χωριό Ποταμιά, αλλά και σημαντικό μέρος της αγροτικής οδοποιίας. Έχει επίσης καταστραφεί τμήμα των υπαρχόντων αντιπλημμυρικών λάκων. Το ίδιο ισχύει και σε τμήμα του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ίδρευσης. Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε ελαιόδεντρα, αλλά και σε χωράφια, ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των καταστροφών σε ζωικό κεφάλαιο και σε στάβλους. Στη Ρόδο, το ότι το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποδεικνύει το μέγεθος των καταστροφών, αφού οι πλημμύρες ουσιαστικά επηρέασαν όλο το νησί με εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, στο οδικό δίκτυο, σε γέφυρες, σε σπίτια και καταστήματα. Στην Κινέτα, ζημιές έχουν υποστεί 230 κατοικίες, 80 επαγγελματικοί χώροι, ακόμα και το μοναδικό ιατρείο της περιοχής. Μάλιστα, η πλειοψηφία αυτών είχαν πληγεί και σε προηγούμενη πλημμύρα, χωρίς να πάρουν ακόμα αποζημιώσεις, ενώ τώρα οι καταστροφές είναι πιο μεγάλες. Μεγάλες ζημιές έχει υποστεί, το ξέρουμε, και το οδικό δίκτυο. Όλοι οι δρόμοι κάτω από τη Νέα Εθνική Οδό μέχρι την παραλία έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, συνολική καταστροφή. Μένουν κλειστοί. Συνολικά γύρω στους 40 δρόμους χρήζουν εργασίας άμεσης επισκευής και διάνοιξης. Όλα όσα περιέγραψα, τα πλημμυρισμένα σπίτια, οι καταστραμμένοι δρόμοι, τα γκρεμισμένα γεφύρια, οι σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρευσης και ηλεκτροδότησης, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, η οποία φυσικά αυτή η πολιτική δεν έχει ως προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες, όπως είναι η προστασία της ζωής του λαού μας. Γιατί σε όλες αυτές τις περιοχές τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα έργα διευθέτησης ρεμάτων έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν. Αυτό που τώρα επήγε για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν οι οικογένειες που έχουν πληγεί είναι να προχωρήσουν άμεσα όλα τα επίγοντα μέτρα αποκατάστασης των ζημιών, να καταγραφούν πολύ πιο γρήγορα οι ζημιές από ό,τι στο παρελθόν και να δοθούν με ταχύς ρυθμούς οι αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών. Σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, τα αντιπλημμυρικά έργα αποκτούν πλέον επίγοντα χαρακτήρα. Για να έρθω τώρα και στο σημερινό νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο που φέρνετε, με πρόσχημα την τάχα σωτηρία της ΔΕΗ, είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας που υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Ο λαός γνωρίζει ποιοι ήταν και είναι οι μοναδικοί κερδισμένοι όλα αυτά τα χρόνια. Με δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, μονοπωλιακοί όμιλοι δηλαδή στην ενέργεια, και πως χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η πολιτική σας κινείται στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση. Περαιτέρω εμπορευματοποίηση της ενέργειας, διαμόρφωση ακόμα καλύτερων όρων για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας για όλους τους επενδυτές στην ενέργεια. Ποιο είναι το νέο στοιχείο?
η προώθηση του στόχου της πράσινης ενέργειας της λεγόμενης μεταλιγνητικής εποχής. Το λέτε πια χωρίς καμιά περιστροφή. Μέχρι το 2028 κατάργηση του λιγνίτη ως καυσίμου. Στην πραγματικότητα σχεδιάζεται το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων πολύ νωρίτερα από τις σχετικές διακηρύξεις σας. Και πρέπει εδώ να ακουστούν επιτέλους αλήθειες. Ποιος είναι ο στόχος? Γιατί έχει φαγωθεί με το λιγνίτη η βαριά βιομηχανία της χώρας? Προωθείτε την πράσινη ανάπτυξη με στόχο να διαμορφώσετε νέα πεδία επενδυτικής δραστηριότητας για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των ομίλων. Προωθείτε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος προσπαθεί να αναβαθμίσει τη θέση της στον ενεργειακό πόλεμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία, ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου υποστηρίζει τη λύση αυτή που θέλετε και εσείς. Το περιβόητο Green New Deal, το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει τις παλαιές υποδομές με καινούργιες πράσινες υποδομές. Αλλά οι καινούργιες υποδομές κοστίζουν. Και οι πράσινες υποδομές κοστίζουν ακόμα περισσότερο. Οι νέες πράσινες υποδομές μεταφράζονται σε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, σημαίνουν λιγότερη θέρμανση, ακριβές νέες εγκαταστάσεις. Θυμίζουμε εδώ πως η ηλεκτροπαραγωγή του λιγνίτη κοστίζει 5 λεπτά η κιλοβατόρα, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3 με 4 φορές παραπάνω το ελάχιστο. Φυσικά, η αναλογία αλλάζει τεχνητά με τα πράσινα τέλη και την πολιτική εμπορίου ρήπων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζουμε πως μόνο για το σταθμό της Πτολεμαϊδας 5, των 660 ΜΒ, που θυσιάζεται στο δρόμο της πράσινης ανάπτυξης, χρειάζονται να εγκατασταθούν περίπου 2.000 τεράστιες ανεμογεννήτριες των 80 μέτρων, όσες περίπου υπάρχουν στα σχέδια των ομίλων και αναμένουν να αδειοδοτηθούν. Και φυσικά η πράσινη ανάπτυξη έχει κερδισμένους και χαμένους. Κερδισμένοι είναι οι επενδυτές στην ηλεκτροπαραγωγή και στις νέες πράσινες τεχνολογίες που θα δουν δισεκατομμύρια κέρδη. Χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι του κλάδου που γνωρίζουν την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και η λαϊκή οικογένεια βέβαια που θα πληρώνει πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Χαμένο είναι και εκείνο το τμήμα του κεφαλαίου που έχει επενδύσει σε παλαιότερες τεχνολογίες που οι πράσινες λύσεις το καταστρέφουν. Εδώ είναι κατά βάση η ΔΕΗ που έχει αυτές τις υποδομές. Και δεν έχετε ιδιαίτερο θέμα να πετάξετε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από την Πτολεμαϊδα 5. Ο λαός τα πλήρωσε. Όχι οι όμελοι βέβαια που ενισχύονται ξανά και ξανά συνεχώς. Άλλωστε κάτι θα σκεφτείτε να την κάνετε. Αλλά κάπως πρέπει να πιστούν οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για αυτές τις πράσινες τεχνολογίες. Και φέρνετε τον μπαμπούλα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ η επιστημονική κοινότητα ακόμα δεν έχει καταλήξει για το εύρος, την εξέλιξη, τις επιπτώσεις του φαινομένου, εσείς εδώ το έχετε κάνει κυριολεκτικά καραμέλα. Ενώ υπάρχει διαπάλη μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν απόθεμα στερεών καυσίμων και της Κομισιόν, διαπάλη των ομίλων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εσείς προβάλλετε ότι η πολιτική σας αποτελεί διεθνώς τον σύγχρονο μονόδρομο. Μας λέτε πως πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για να σωθεί ο πλανήτης. Πως πρέπει να πληρώνουμε το ρεύμα 4 και 5 φορές πάνω γιατί κινδυνεύουμε. Πως η Κοζάνη και η Μεγαλόπολη πρέπει να γίνουν έρημες πόλεις να ζήσουμε ένα νέο μαντούδι. Μας λέτε ότι είναι προοδευτικό να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, να ενταθεί η ενεργειακή φτώχεια του λαού μας, να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, πως είναι προοδευτικό να δημιουργηθούν προβλήματα με την τηλεθέρμανση σε ολόκληρες περιοχές. Αλλά και εδώ το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Αν θέλατε πραγματικά να μειωθούν οι εκπομπές τα τελευταία 20 χρόνια, θα μπορούσατε να το πετύχετε με νέα μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, με μεγάλους καινούριους σταθμούς καύσης λιγνίτη που αντικαθιστούν τους παλαιούς και παράγουν το μισό περίπου διοξίδιο του άνθρακα.
Δεν το κάνετε. Γιατί οι επενδυτές θέλουν μεγάλα κέρδη, γρήγορη απόσβεση, πολλές επενδύσεις για να διευκολύνονται οι μεταξύ τους αντιθέσεις. Δεν το κάνετε γιατί σε τελευταία ανάλυση ο καπιταλισμός, το σύστημα που υπηρετείται, απαιτεί τεράστια καταστροφή κεφαλαίου για να ξαναβρει κέρδη. Και τι κάνατε ανταυτού? Φορολογήσατε την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα με τα περιβόητα τέλη, που μάλιστα αυξάνονται κατά το δοκούν, ώστε να βγαίνουν ασύμφορες οι λιγνητικές μονάδες και να αυξάνεται τεχνητά η τιμή του ρεύματος στην χοντρεμπορική αγορά, ώστε να εμφανίζονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως ανταγωνιστικές. Αλήθεια, ποιο νομίζετε ότι κοροϊδεύετε? Γι' αυτό και η λύση των ΝΟΜΕ, της νέας οργάνωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των δημοπρασιών της λιγνητικής παραγωγής σε τιμή κάτω του κόστου σε ιδιωτικούς ομίλους και η απέτηση μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% που ψηφίσατε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση το έφερε, δεν αρκούν πια. Η ανάγκη του καπιταλισμού για νέες επενδύσεις είναι ακόμη μεγαλύτερη και καλείται το λαό να αποδεχθεί ακόμα μεγαλύτερες θυσίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα είναι πάλι στα κάγκελα, γιατί εσείς τώρα ξεπουλάτε τη ΔΕΗ, ενώ αυτός τάχα είναι αθώος του εγκλήματος, τελικά είναι ταγμένος και αυτός στην ίδια πολιτική. Προωθεί την ίδια πράσινη πολιτική με εσάς. Μιλούσε ευθαρσώς για την ανάγκη επιπλέον 2 γιγαβάτ ανεμογεννητριών, έμεσα έλεγε δηλαδή πως δεν θέλει τη λιγνητική παραγωγή. Κυρίως όμως με τη σημερινή κατάσταση της ΔΕΗ, που αποτελεί για σας το βολικότερο σχήμα για να εξηγήσετε στον κόσμο πως πρέπει να συμμαζευτεί η ΔΕΗ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είστε εξίσου υπεύθυνοι. Οι δημοπρασίες ενέργειας οδήγησαν απλά σε μια τεράστια μετακίνηση κεφαλαίου από τη ΔΕΗ, που τώρα έχει χρέη, στις ιδιωτικές εταιρείες, που καταγράφουν τεράστια κέρδη. Τα χρέη στη ΔΕΗ υπάρχουν απλά γιατί η δική σας πολιτική, η πολιτική της απελευθέρωσης, έχει αυξήσει τόσο το κόστος της ενέργειας που έχει καταδικάσει εκατομμύρια εργαζόμενους σε ενεργειακή φτώχεια και σε χρέη προς τη ΔΕΗ. Τώρα έρχεστε και λέτε πως η ΔΕΗ πρέπει να γίνει ανταγωνιστική. Και ποια είναι η λύση σας? Μήπως να σταματήσει να πουλάει φθηνά το ρεύμα και να το μεταπουλάνε πανάκριβα οι επενδυτές? Μήπως να σταματήσει την παραγωγή με πανάκριβα εισαγόμενα καύσιμα? Μήπως να μην δεχτεί την καταστροφή πολλών δις ευρώ με τη μορφή λιγνητικών σταθμών? Μήπως να σταματήσει να πληρώνει τα πανάκριβα πράσινα τέλη? Όχι φυσικά. Η λύση που προτείνεται είναι άλλη, η γνωστή, δοκιμασμένη λύση της φθηνής εργατικής δύναμης. Και τι κάνετε? Εργολαβικοί που θα αντικαταστήσουν τους μόνιμους εργαζόμενους και μια εκ των υστέρων μείωση του μισθού των εργαζομένων με τη μείωση της έκπτωσης στο ρεύμα που αφορά και τους συνταξιούχους. Και αποδεικνύεται και έτσι ότι το αστικό κράτος δεν έχει καμία μπέσα. Και γι' αυτό και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ξέρουν πως οι εθελούσιες σήμερα και οι συντάξεις που θα τους υποσχεθείτε θα μείνουν υποσχέσεις. Το σχέδιο νόμου σας φέρνει νέα προκλητική στήριξη για τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τις ονομάζω λεγόμενες γιατί προσπαθείτε να κρύψετε πως ακόμα και αν δεχτούμε τη δική σας λογική για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, οι 2.000 ανεμογεννήτριες του 1 ΜΒ, για να μην πούμε 2.500 μόνο για την Πτολεμαϊδα 5, μεταφράζονται σε πραγματική καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων στρεμάτων στις κορυφές των βουνών. Και για να υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά, το αστικό κράτος, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα εσείς, αλλάζετε τις χρήσεις γης, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τους όρους σύνδεσης στο δίκτυο, ώστε να μπορούν οι επενδυτές να διασφαλίζουν τα τεράστια κέρδη τους. Τον ίδιο χαρακτήρα έχουν και οι αλλαγές που φέρνετε στο φυσικό αέριο. Ποιος είναι ο στόχος σας? Να πουληθούν τα δίκτυα διανομής, ώστε να ανοίξει ο ανταγωνισμός και δίπλα σε αυτό να πουλήσετε και την ΔΕΠΑ αφού την κομματιάσετε. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές, τεράστια διασφαλισμένα κέρδη για επενδυτές στο φυσικό αέριο.
δεν πρωτοτυπείτε. Η πολιτική σας την ενέργεια, η πολιτική της απελευθέρωσης είναι ίδια και απαράλλαχτη με την πολιτική που στηρίζει η βολική για σας αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπόσχεται τεράστια κέρδη στους επενδυτές και στους ομίλους και τεράστιες θυσίες για τους εργαζόμενους και το λαό μας. Είναι ατελέσφορη. Επιβεβαιώνεται και έτσι πως το σύστημά σας έφαγε τα ψωμιά του. Μας λέτε για πρόοδο, πως το σύστημα αυτό και η αγορά σας μπορεί να φέρει κάτι καινούριο. Αλλά τελικά δεν μπορεί. Τα κέρδη των ομίλων που είστε ταγμένοι να στηρίζετε απαιτούν καταστροφή κεφαλαίων, φθηνή εργατική δύναμη, μείωση του εισοδήματος του μισθού του εργαζόμενου, εξαθλίωση των εργαζομένων του λαού. Η απελευθέρωση της ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές δεν έφεραν τον παράδεισο της φθηνής καθαρής ενέργειας που υποσχόσασταν. Φέρνουν τεράστια κέρδη για τους ομίλους στην ενέργεια, για τους ευρωπαϊκούς ομίλους που παράγουν τις ανεμογεννήτριες, πάνω στην ενεργειακή φτώχεια, τους χαμηλούς μισθούς σε όλο τον κλάδο της ενέργειας, τα καταστραμμένα βουνά μας. Ισχυριζόμαστε, και αυτό θα αποδειχθεί από την ίδια τη ζωή, ότι ακόμα κι αν καταφέρετε να προχωρήσετε αυτό το σχεδιασμό, τελικά θα είναι ατελέσφορος. Ακόμα και το περιβόητο Green New Deal θα δώσει το πολύ πολύ μερικά χρόνια ακόμα υπαρξιακής ανάσας, προτού η υπερσυσσόρευση κεφαλαίου εμφανιστεί και πάλι. Το σύστημα έχει σαπίσει, δεν διορθώνεται, δεν αλλάζει. Τα κέρδη των ομίλων και η ανάγκη διασφάλισής τους πνίγουν την κοινωνία. Η λύση βρίσκεται στον αντίποδα, στον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, μιας άλλης εξουσίας, της κοινωνικής ιδιοκτησίας των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, που σκοπός της παραγωγής θα είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών όλων των εργαζομένων. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να εγγυηθεί την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών του λαού μας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας μας, σταθερές θέσεις ασφαλούς εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου, να δώσει όθηση στην ισόμετρη ανάπτυξη όλων των περιοχών της χώρας. Καλούμε λοιπόν και από αυτό το βήμα τους εργαζόμενους, τον ελληνικό λαό, να αντισταθούν στους σχεδιασμούς σας για τη ΔΕΗ και συνολικότερα την ενέργεια. Να αντιπαλέψουν συνολικά την πολιτική της απελευθέρωσης, της περαιτέρω εμπορευματοποίησής της, των ιδιωτικοποιήσεων σε ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και στην ενέργεια συνολικά. Να παλέψουν για φθηνότερο ρεύμα για το λαό μας, έχοντας πια ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει πισωγύρισμα, πως ο σημερινός αγώνας δεν μπορεί να γίνει με τις σημαίες του χθες, αλλά για να έχει αποτελέσματα πρέπει να γίνει με τις σημαίες του αύριο. Σε αυτή την κατεύθυνση μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί ο αγώνας για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του συγκεκριμένου κλάδου, όπως στην αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΙΕ, ΔΕΔΙΕ και ΔΕΗ και στην πολιτική απελευθέρωσης. Καμιά πώληση, παράδοση μονάδων ορυχείων και ορυκτού πλούτου σε ιδιωτικούς ομίλους, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους με μονιμοποίηση όλου του έκτακτου προσωπικού, μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, φθηνό ρεύμα για το λαό και καμιά διακοπή ρεύματος σε εργατική λαϊκή οικογένεια.